Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την νεοσύστατη Evolution League, πιο συγκεκριμένα για την τρίτη αγωνιστική αυτής και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την αναμέτρηση μεταξύ των Airballers και της Avalencia CB, μία Avalencia CB μάλλον. Υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση για να διευθυνθεί κάτι και έχω εκτεθεί λίγο γιατί πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Anyways, δεν μπορώ να πάω μπροστά στον χρόνο για να προβλέψω τέτοια πράγματα. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 7 και 6 παίκτες αντίστοιχα στους Ιωπάγκους. Ένταξη του παιχνιδιού. Πρώτη κατοχή είναι για την Αμπαλέμπια. Μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα, νεοσύστατη όπως η Evolution League. Πρέπει να τρέξει πολύ και να χτυπήσει πάνω σε αυτό τους Airballers, οι οποίοι δεν είναι στα καλύτερά τους. Από τους Ευεραγέν, ήταν δύο ήττες όπως και η Αβαλένθια, 0-2 και για τις δύο ομάδες. Μία από τις δύο θα βρει απόψε την πρώτη της νίκη. Υπάρχει κλέψιμο στην πρώτη κατοχή για τους Airballers. Θα πάει μέχρι μέσα ο Φερνίδης, θα χάσει την μπάλα. Θα τον προσπαθεί τον τύπολο, ο οποίος τον βγούσε. Ο ίδιος είναι επαναφορά. Αλλά ένα jump shoot είναι άσχημο από τον Σταλαγιάννη, ο οποίος έκανε αρκετές προσπάθειες στο warm-up, με δυσκολία από το γραμμή των 6.75. Καλή άμυνα. Ούλας. Παίρνει να σκέφτει τον Κουστίλη, μια μαχημή πάσα, πήγε εκεί πέρα και κοιτάξει ο Καραγιάννης, πήγε και ο Κουστίλης. Συγκρατήσει, δεν πρόκειται να τον νοιαστούν, 3 δευτερόλεπτα ο Καραγιάννης. Για 3 πρέπει να το πάρει, θα το πάρει ο Γούλας. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Ιωαννίδη. Συγκράτησε την μπάλα απέναντι στον Καραγιάννη, στο πάλι πλάτη. Γιώργος, για 3, άστοχος ο Καραγιάννης. Αμυντικό rebound, 0-0 το σκορ μετά από 1,5 αγωνιστικό λεπτό. Κουστίλης. Κουστίλης μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, θέλω να τρέξουν. Είναι στον Παλέμπια. Μέχρι μέσα παίρνει στον Γούλα μετά από ένα γύρο. Και πάλι θα περάσει εκτός. Είναι κύριο Αυτουμενίδη. Το νούμερο 8. Γούλας, ένας είναι εδώ. Ο Καγιόγλου αναφέρομαι στον Γούλα, ο οποίος πήρε την μπάλα. Γιάννης. Γιάννης, στις δύο παίκτες του Πενεδίδου, Βυσάλης. Για να βγάλει μια πάσα, έκανε μια προσποίηση. Γούλας, το ένα δευτερόλεπτο θα σουτάρει. Δεν θα μετρούσε, σήμερα με το ρεφ. Μια ακόμα επίθεση που γίνεται στο τέλος του χρόνου για τους Airballers. Σερνίδης, στην επαναφορά. Σερνίδης. Είναι μια προσποίηση, θα βγάλει τελικά την πάση στον Σαλαγιάννη, είναι όμως. Για 3 είναι άστοχος, έκανε μια προσποίηση. Καλή μπάλα στον Μιμενίδη, Άρη με το νούμερο 15. Ο οποίος έχει τρίτο, νούμερο με τον Γρηγορόπουλο. Τα παιδιά μάλλον θέλουν να μπερδεύουν τους σπίκερ, να παίρνουν μια φόλα από αυτό, να δουν. Κερδίσει το φάουλ, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι ο Καραγιάννης. Έχοντας βάλει πλάτη. Είναι για δύο βολές. Άστοχος στο πρώτο. Παρ' όλα αυτά, εύστοχο στη δεύτερη. 0-1. Πρώτος πόντος στο παιχνίδι μετά από σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά στο Λαγιάννη. Ανέβει, μιλάμε εδώ σε ένα screen, δεν έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει. Δεν είναι στην για 3, στο δίνει στην άστοχο, Καραγιάννη στο rebound. Άλλαξε, παίχνει χωρί νούμερο. Γούλα, χέρι με χέρι. Πάλι στα 12 δευτερόλεπτα. Μπορεί να περάσει εκτός. Και είναι για την Αμπαλένθια.
Γεια. Best Talk και Monsters, τα παιχνίδια που έχει παίξει για Βαλένθια μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης. Τα χέρια από πολλούς παίκτες στο Nerdballer, τους βάλουν να περάσει εκτός. Χαίρος ο Βαλένθια. Ουστίλης. Ο Γιάννης επενδύεται, έχει διπλώσει, άμα να πάρουν το καλή, άμα έχει σταματήσει, δρίβλα θα τρει πάσα. Για τρεις που στείλει ζηλιά στο χώρο. Το βλέπεις μέχρι πέρα από το rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Ανάμεσα σε δύο παίκτες, σε δύο αντιπάλους. Δύο μηδέν λοιπόν τα μαζικά. Με την ιδιαίτερα προσοχή καθώς έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Αν όχι 5 οι παίκτες στον Παλέντζα κάθεται κάποιος στην πάγκο, αλλά δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα στην οθόνη. Έχουν την ευκαιρία εκεί παρελθόν. Τώρα να κάνει τρίπλες. Η ρακέτα μέχρι μέσα στην προσπάθεια. Παγιόμι. Στο Παλέντζα. Κούρας δεν την μπάλα που έχει έρθει από το κέντρο. Από τους τελευταίους των Airballers που έκανε. Σάλις, καλό μας γέμι, στείλει στη γωνία, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Πολύ ωραία ελεύθερος πέρα, Γιάννης ο Διατρής είναι εύστοχος. Άρχισε να πάει πάνω στο συμβουλός του αντίβαλος. 0-6, καλό Γιάννης. Ο Γιάννης, κάτσαν ζώνη για τον Airballers. Σαν έδει σε ένα δεξί κουκ, είναι άστοχος, δεν θα καταφέρει να περίπτει πρώτη πόλη στο Μαλέφια. Στο Βελίδης, πάλι κατά Γιάννης. Θα τον περάσει εκτός. Συγκράτησε ο Στάλης. Και πραγματοποιείται η πρώτη αλλαγή και η μοναδική αλλαγή που, έκανε, που έχουν ακόμα για τα στιγμή. Στο παιχνίδι για... Ο πρώτος. Απόψε. Ήταν πολύ δύσκολο να το σκεφτώ αυτό. Ας μην διώσει την πρόταση, είναι ο Waze. Παναγιώτης Γρηγορόπουλος περνάει παρακές θέσεις του Θεοδωρή Καγιόγλου. Επίσης έκανε κάποιες ιδιαίτερα εκτενείς δηλώσεις. Σε διατρήσα μετά από μια τρίπλα κοιτώντας πάντα το καλάθι, αλλά είναι άσχημος ο Θεοδωρήτης. Παναγιάννης. Ρόφλο του για 3 είναι άτομο, θα δίνει σε εξαιρετικό rebound. Τρίπησε ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα κοπεί όμως από το κρυστάλι. Χωρίς φάουλ. Θα και ο Γούλος εκεί πέρα την παίρνει την μπάλα. Θα κατεβάσει και την επίθεση για τον Μπόλερ. 0-6. Ουστίλης. Ουστίλης. Ο Γιάννης θα γυρίσει, ωραία κίνηση. Καλά του τη φάουλ, όχι. Εξαιρετικό φάουλ. Ο Παόλο Καραγιάννης παίρνει πολλές μπάλες μέσα στη ρακέτα. Playstyle που έχει side effect στα επιθετικά φάουλ μερικές φορές. Όταν πηγαίνει τόσο μετά στις φάσεις, έχει τη θέα μου ο Γούλα και Κιθάλη. Και πάλι παίκτης σαν Παλένθια, πάει και τρίτος παίκτης πάνω. Θα υπάρξει τζάμπο λογικά πράγματι. Πολύ πολύ μαχημικός ο Γιώτας Περιμενίδης. Έχουν την μπάλα από τον Τζάμπολ τελικά, καθώς το Βελάκι είναι στην Airballers. Σοβελίδης. Πούλας του για 3. Άρχισε να πάει πάνω του. Μενίδης είναι άστοχος. Άρχισε το νούμερο 15. Το rebound του για 3. Airball. Αυτό είναι το όπλο. Σοβελίδης. Του στείλεις, καστή πάσα στα 16 δευτερόλεπτα. Γούλας με την πλάτη, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Καραγιάννης για 3 έχοντας προβήξει δύο παίκτες πάνω του. Ο Γούλας μέσα στην ροζέτα. Έχει τον Καραγιάννης από τη γραμμή, τώρα έχει 75-09. Καραγιάννης από 7,5 αγωνιστικά λεπτά που συμπληρώνονται τώρα και να είμαστε ακριβολόγοι. Ακόμα ψάχνουν τους πρώτους πόντους ή τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Στην Σαβαλέμπια, Περνίδης, καστή πάσα. Δεν κατάφερε να σταματήσει. Μενίδης, υπάρχει η αλλαγή τώρα για τους Airballers. Με τον
Κασμακίδης που δουλεύει, καθαρνάει εντός. Σοβελίδης στον πάγκο. Και μια ακόμα αλλαγή με την Αμπαλένθια. Κιόγκου περνάει εντός, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Το Γουστίλη παραλίγο να κάνει το λάθος στο προς πίσω. Γίδης. Ο Σταλαγιάννη επέναντι θα ψάξει την πάση στο Βούλα. Πάρα πολύ ενέργεια που μιλήσει, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Επήγε για το overplay στην άμυνα σου για 3 σέγοντες βρεθεί ελεύθερος ο Γουστίλης. Είναι άστοχος. Δεν πλήρωσε το overplay στην άμυνα που ήταν ο μισθυντικός αντίπαλος. Γιόγλου. Πασιγγέλνηση για 3, άστοχο, τον Αρβιμενίδη. Καραγιάννης, βαλάζει και πανέλες μεταξύ τους παίκτες στον Παλένθια. Θέλω να με μπερδέψει, φαίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν πειράζει, συγχωρούμε, καλά παιδιά φαίνονται. Καραγιάννης, Κίδης, Στήλης στα 11 και δευτερόλεπτα, έχει δύο απέναντί του. Κίδης με ένα running closer, είναι άστοχος, πολύ ψηλά, θα πάρει το επιθετικό rebound ο Στάλης. Απέναντι σε δύο παίκτες, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ενδεχομένως να φοβόντουσαν και το foul. Παίκτες που το κλώσει. Καραγιάννης. Καραγιάννης μέχρι μέσα με το αριστερό χούγι, είναι άστοχος. Καραγιάννης το rebound. Κίδης. Κίδης, φάουλ. Κλωθεί στον Γιωρόπουλο. Βούλα στην παραφορά, του στείλεις. 2-7. Με τη λήξη. Στήλης. Κίδης. Αλεξανδοβούλα. Δεν θα πάρει την μπάλα. Σε πρώτη φάση πάρει την δεύτερη ζήτησε. Πάει μέχρι μέσα με ένα, μια βόλτα στην baseline. Κόψιμο. Με τον Άρη. Γιόγλου. Γιόγλου. Γρηγορόπουλος. Μέχρι μέσα θα βγάλει μια πάση στο Σαλαγιάννη. Κατάφερε να την κρυφτήσει αυτός και βρεθεί ελεύθερος. Αν έφερε σε πρώτο φάρμα θα μπορούσε να εκτελέσει. Ανάποδο λέει από τον Κωνσταντίνη. Είναι άστοχος. Στήλης, 1,5 λεπτό όπως λέει ο Ρε. Πράγματι, δεν λέει ψέματα ρε. Στήλης, Ζεκίδης, θα να παίξει στήριξη του Σταλαγιάννη. Πήγε να αλλάξει, θα βγει στην εργασία, όχι. Με τον Σταλαγιάννη, έγινε στον Καγιόγκο και θέλει να τρέξει. Ήρθε εναντίον ενός, μια προσπίση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Σταλαγιάννης. Έχοντας ξεφορτωθεί τον Μουστήλη. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι, το πρώτο καλάθι. Καβαλέντια μετά από σχεδόν 9 αγωνιστικά λεπτά, 2-13. Του στείλεις. Κούλας. Παίρνει αυτήν τον Κρυστάλλι. Πάει μόνος με τη μέση, θα κερδίσει το φάουλ. Στον πάγκο. Έτσι έχω την πρώτη βολή ο Γούλας. Έτσι ο Γιάννης. Περιμένουμε από το αμυντικό rebound. Έτσι ο Γούλα απέναντί του. Να δούμε αν θα παίξει τα πόδια σε κάποιο match-up, αν ξαναπροκύψει. Αλλά Γιάννης ζήτησε, αλλά δεν πήρε ένα jump shot. Το δικαιώσει τον Αρπιμενίδη, 4-14. Καραγιάννης. Ο Στήλης κράτα του, λέει ο Καραγιάννης, καθώς του έδωσε την μπάλα. 28 δευτερόλεπτα για τη λήξη, 4-1 πραγματικά φάουλ. Έχουν ακόμα 3 να δώσουν οι εμπόλεμοι. Ο Στήλης. Θέλει μια χέρι στον Καραγιάννη, θα δώσει και ένα screen ο Στήλης. Βγαίνει και μαρκάρει τον Γρηγορόπουλος. Χωρίς φάουλ. Φώναξε ο Καλλιόγλου από τον πάγκο. Αμέσως. Όχι, δεν έγινε φάουλ. Το 14 φάουλ λοιπόν. Ούλας στην ρίξη με τα μπλό άστοχο του Καραγιάννης. Υπάρχει επιθετικό λοιπόν σαν από μηχανή σε άστοχο για τον Καραγιάννης. Υπάρχει στήριγμα. Το κύριο Κρυστάλλης εκεί πέρα.
Σας λέει ο ρεφ για τον χρόνο, αν δεν κάνω λάθος στη γραμματεία. Διορθώσουμε το σύρρημα, δύο βολές πράγματι, είχαν συντριφθεί πέντε ομαδικά. Δεν ήταν χαμηλά, πήγε να δοθεί η μπάλα απ' έξω. Διορθώσουμε το σύρρημα όπως λέει ο ρεφ. Μήπως πάει λίγο πίσω ο χρόνος, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είμαι και στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δεν έχω άμεση επικοινωνία με την γραμματεία και δεν ακούω και πολλά από αυτά που λέγονται. Πράγματι αυτό έχει γίνει 9 δευτερόλεπτα λοιπόν στο ταμπλό και βεργιάνει στις βολές. Έστω στην πρώτη. 9 δευτερόλεπτα λέει η γραμματεία, πράγματι είναι λίγο μπερδευτικό, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι 9. Φαίνεται πιο καθαρά στην κάμερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, σας διαβεβαιώ. Έχω μπερδευτεί αρκετές φορές, ειδικά με το 2-3. Αν κλαίγεται πάλι στη γραμματεία. Στα 14 λοιπόν, στους 10 πόντους διαφορά. Αρκετά χαμηλό σκορ, παρά το γεγονός ότι ειδικά κατά διαστήματα το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Έτσι λένε οι ρεύσεις μεταξύ τους και τη γραμματεία. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου, μόνος σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Πλάκα κάνω εννοείται. Έτσι είναι το γήπεδο. Μία βολή λοιπόν, 4-15. Έχουμε φάουλ, λέει ο Ψήλης. Λόγω και ο Γιώργος από τον Πάγκο. Έκτοχος ο Γιάννης. Και στη βολή 4-16, 9 δευτερόλεπτα, όλα για την απαλέτη. Για να δούμε τον Γιάννης. Περνάει τον Κούλα και τον Νίδης. Τον Νίδης είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον ίδιο καλάθι και φάουλ! Στο κρυστάλλι! Πίσω όλοι, λέει ο Καγιόγλου. Ιδιαίτερη έφεση στις λεπτομέρειες από την Απαλέμπια, στις ελευθερές επιθέσεις. Άστοχος, airball, και πολύ πλάγια. Και πιο γρήγορα παίκτης. Ξαμπέρα με το ρεφ, 5 δευτερόλεπτα της στήλης. Επιγυρίζεις από πολύ μακριά. Άστοχος είχε χρόνο να προχωρήσει κι άλλο. Στον τύριο θα περάσει την μπάλα. Αν δεν παίρνει έτσι καλά θες η άλλη ρακέτα. Και άλλη μπασκέτα διορθώνω. Και κάποιοι από αυτούς που ήταν πίσω. Θα το έβαζα στα highlights, ας μην δω το παιχνίδι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να μην έμπαινε στα highlights του παιχνιδιού. Όπως και να έχει λοιπόν, 6-16 τελικό σκορ πρώτης περίοδου, στις 10 πόντους η διαφορά. Οι Airballers έχουν καταφέρει όντες το έμπειρο στο βασιλιάκι να έχουν μια διαφορά. Αρκετά χαμηλό σκορ όπως προείπαμε, επιστρέφουν σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΒΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο. 6-16 το σκορ, πρώτη κατοχή είναι για την Βαλένθια. Καραγιάννης. Τον Μίλης πίσω έχει πάρει στη δεύτερο χρόνο από άλλο παίκτη. Τριχονάκι σου για τρεις είναι άνθρωπος Καραγιάννης. Η μάχη από τον Ριμπάθα πάλι τελικό νησί. Πάλι τελικό νησί. Τον Άρη Βουμενίδη και ο καθηγητής του Ιδρύματος Χαρτάκη, anyway, ο οποίος όχι μόνο πήρε την επιθετικό rebound σαν νίντζα, αλλά πήγε μέχρι μέσα και πέτυχε το καλάθι. Λάθος πάσα! Στο παιδί ο οποίος έχει περάσει το παρκέρ, στον Τζίνι, στα φίλια, πέρα το καλάθι, είναι άστοχος, επιθετικό rebound! Άστοχος αυτή τη φορά ο Γρηγορόπουλος. Καραγιάννης, το 16 double score στο ΒΑΟ. Το δεύτερο δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει για τα καλά. Πολύ ένταση και από τις δύο πλευρές. Στο Βελίδης, πάρει το τρίπο του Καραγιάννης, πάει μέχρι μέσα, έχοντας απέναντί του άλλο αντίπαλο. Σάμψον δίνει άστοχο, θέλει να τρέξει και πάλι ο Αντιβενίδης. Καραγιάννης επίσης πάνω φοράς, δίνει άστοχος, πήγε, έφτασε ψηλά, πολύ ψηλά, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθυντικό rebound του Γιώργος Αντιβενίδης. Κατοχή είναι στην Βαλένθια, στο δεύτερο βάση, πήγε τρεις άστοχος, Γρηγορόπουλος με ένα δεξίγου που θα γυρίσει άστοχος. Αντιβενίδης. Θέλω να με κάνουν δεύτερο έμεινε το παιδιά, όπως βλέπετε, παίζουν υπερβολικά γρήγορα. Καραγιάννη.
Σκίδης. Ένα jump shoot στα 14 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος, πολύ ψηλά. Πάρα πολλές μάχες για τον πληθυντικό rebound. Deflection! Έκλεψε την μπάλα του Σκίδης. Μια μακρινή πάσα που ήθελε να βγάλει άρχιση Μενίδης. Λάθος το λάθος, θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Λεγάνης πήγε για το overplay στην άμυνα. Σοβελίδης, μια μακρινή πάσα Καραγιάννης. 10 δευτερόλεπτα του Τζιγκίδης στην κορυφή. Και πάλι Καραγιάννης έχοντας τραβήξει παίκτη πάνω του Τζιγκίδης. Για 3 μέσα! 8-19! Αποκρυπτογραφήθηκε για μία ακόμα φορά η άμυνα της Αμπαλένθια και ήρθαν ακόμα 3 πόντι. Ο κύριος Καραγιάννη. Τζιγκίδης, Άρης, 15. Η ρίση έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Γρηγορόπουλος, καυτή πάσα. Αντιστήρημα. Περάσει ο Μακουλίδης στο παριό για την ομάδα των Nerdballers. Αναφορά στον Γιάννης. Γιάννης έκλειψε ο Σοβελίδης, ο οποίος πήγε πολύ δυναμικά στη φάση και αυτός για μία ακόμα φάση. Μακουλίδης. Εκτός του... του γραφιστού σου για 3 θα το πάρει πάνω αυτά χωρίς βρεθεί ελεύθερος μακριά από το σημείο δράσης του μάλιστα. Είδαμε και αυτό. Μενίδης. Μενίδης είναι άνθρωπος έχοντας περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες και έπαιρνε σε τρίτο. Ο Γιάννης. Γιάννης πήγε το κλέψιμο. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο του Μενίδη. Ο Γιάννης θα πάρει χέρι μου χέρι του κρυστάλλι, ήταν έχοντας μια ωραία τρίπλα προηγουμένως και πέρασε περνώντας τον αντίστοιχο δίπολο. Είναι και στο επιθετικό rebound, ανάμεσα από δύο παίκτες άστοχος. Και το επιθετικό rebound του Γιωργιστάδη του Τασιστήδη, ο οποίος είναι εκεί πέρα, παίρνει στο Σαλογιάννης την κατοχή. Ο Κουλίδης. Σοβελίδης, 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης, καλό passing game. Κρυστάλλις, απέναντι σε δύο παίκτες Καραγιάννης και πάλι για την δευτερόλεπτα. Του Τζικίδης έκανε μια προσπίση, ωραία, ένα side step, για 3 εύστοχος! Συμφορτώνοντας τον Κωνσταντίδη, υπέροχη προσπάθεια του μικρό. Το 22, τι voice crack ήταν αυτό, δεν το άκουσε κανένας, προχωράμε με τις ζωούλες μας. Καραγιάννης, θα πάρει ένα screen, θα δημιουργήσει, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, εύστοχος! Φέρνει πίσω το αίμα του για την προηγούμενη φάση. Το τρίποδο του Τζικίδη, υπάρχει time out, τον καλέσει. Air Ballers, πράγματι. 11-22 λοιπόν, ένα ακόμα double score μετά το 8-16. 6-38. Πότε πέρασαν κιόλας, 3,5 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Είμαι τόσο προχωμένος από εκεί, δεν το κατάλαβα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πολλά πράγματα υπόθηκαν, κυρίως τεχνικά, αν μπορέσα να διαβάσω καλά τις προθέσεις, κυρίως της Αμπαλένθια, κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, στην επίδυση αν δεν κάνω λάθος, δεν κατάφερα να προσπάσω ακέραιες πολλές πληροφορίες ολόκληρες, δηλαδή καθώς είναι μακριά στην άλλη πλευρά. Καλό passing game, πρώτη κατοχή είναι για τους Τερμπόλερς. Ξύλιση πάλι, ο Γιγίδης έχει βρεθεί ελεύθερος στην περιφέρεια, έχει κυρίσει πάρα πολλές φορές μπάλα, ρυψοκίνδυνη πάσα από τον Καραγιάννη, υπέροχη συνεργασία. Ο Στήλης δεν θα ξαναπάρει έχοντας βρεθεί ελεύθερος στη γωνία, πήγε μόνος ο Καραγιάννης μέχρι μέσα. Πάρα πολύ γρήγορες πάσες μεταξύ Καραγιάννη και ο Στήλη, ο οποίος ήταν στη γωνία αλλά δεν πήρε την προσπάθεια, δεν πήρε την μπάλα. Στον Γιατρής, αλλά Γιάννης το νιώθει, είναι άνθρωπος όμως και το rebound. Το Δημινίδη θα δώσει μια πάσα ωραία, είναι άνθρωπος όμως ο Άρης Δημινίδης. Στήλης, Σοβελίδης. Μεσέ και πήρε ο Στήλης, Αλέξανδρος Δημινίδη, Καραγιάννης και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι είναι εντολή εκ των έσω στο time out να κυκλοφορεί τόσο γρήγορα η μπάλα, δεν εξηγείται αλλιώς. Βασικά το αρχιμονίδης θα συμβήσουμε όλα καλά. Όλα καλά, δεν υπάρχει request για αναγκαστική αλλαγή, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Μου στείλει την επαναφορά λοιπόν 14 δευτερόλεπτα. Ο Ζεκίδης, ο πήρε σαν αγιάζει απέναντί του, πολύ ιδιαίτερο match-up. Οι παίκτες ταχύτητα την guard και οι δύο αποφασιστικότατοι. Ο Στήλης και τα τεχνίδης ήταν έτοιμοι να περάσουν στο άλλο μισό του γηπέδου. Με κατοχή είναι για αυτούς, για την ομάδα τους. Δηλαδή Μακουλίδης στην επαναφορά, 9 δευτερόλεπτα. Καραγιάννης. Ο Μακουλίδης δίψε, θα φάσει 7. Έχει δύο παίκτες που δεν έχει πρόβλημα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης του Στήλης. Γίνεις για 3, πρέπει να το πάρει κάποιος που δεν έχει. Καραγιάννης δεν έχει δει το χρόνο που τελείωνε.
Όλα θα μείνει στα χέρια των Ballers. Έχεις πλενίδη στην επαναφορά. Σαραγιάννης. Σαραγιάννης θα ζήσει, δεν θα πάρει το... Είναι από τον... Γιώργο. Στη μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχο. Μάλιστα. Από την άλλη πλενίδη. Τώρα από μια περιπέτεια η μπάλα μπαίνει μέσα. Θέλει την μπάλα. Στις περιπέτειες πολλές φορές. Στήλης. Στήλης. Δίσο Καραγιάννης στην πίδη. Διαφορές πέσει κάτω από τους 10-13-22. Ιδιαίτερα χαμηλό το σκορ παραμένει στο Μελίδης. Ο Καραγιάννης έχει πάει πάνω του. Ο Στήλης είναι μέσα στην ρακέτα. Ο Στήλης. Ο Πουλίδης έχει βγει εκτός, τώρα θα πάρει την μπάλα. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης και πάλι για τους Airballers. Κάντε κανένα σκεκόμπερ, κάντε όμως κανένα σούτ, αυτό ακριβώς λέει ο Γούλας από τον πάγκο. Ποιος κάθεται μαζί με τον Κουστάλι. Μόνος χέριμος, θα δει καλά μια στον κάμπο και ο Γορόβλος στον πάγκο, όπως και εγώ. Που είμαι στην πλευρά του μπέντου απομονωμένος, συμπάσχουμε. Overpassing λοιπόν στις τελευταίες επιθέσεις. Λάθος τώρα, δεν καταφέρει να συγκρατήσει τον Παλοάρη. Overpassing λοιπόν στις τελευταίες επιθέσεις των Airballers, οι οποίοι έχουν βρει πολλές φορές ελεύθερα σουτ ανοιχτά από τη γνώμη των 6.75 και όχι μόνο, και δεν τα έχουν πάρει. Στήλης. Ο Γιάννης για 3 θα το πάρει αυτή τη φορά. Είναι άστοχος, αλλά Γιάννης rebound. Γιάννης, καθή πάσα ζήτησε. Θα πολύ δύσκολο να περάσει μέσα από την κλειδαρότρυπα εντός εισαγωγικών. Στη ρακέτα τον Γιώργο. Συνεπώς την μπάλα κλάβηκε. Στήλης, είναι από τον Γιάννη και ο Σεβελίδης. Σκανάρει τις επιλογές του, έχει βγει. Αλλά δεν θα πάρει ο Τζιμισκίδης. Ωραία πάσα γρήγορη στον Πουλίδη από τον Καραγιάννη. Στη μέσα ένα running shooter. Πολύ ψηλά Χρυσοβελίδης είναι άστοχος σε ένα ακόμα τριγωνάκι. Αν ανάμεσα σε τρεις παίκτες θα κερδίσει το φάουλο ο Καραγιάννης. 3 και 38 για τη λήξη του πρώτου μισού. Καραγιάννης στις βολές. Λοιπόν, 2-1 ρομαντικά. Έστω από στην πρώτη, παίρνει το χρόνο του. 13-23 διαφορά στο ρογιολοποιείτε στους 10. Έστω από στην δεύτερη. Κωνσταντινίδης τώρα θα περάσει από πλευρά στον Βαλένθια στον πάγκο. Γρηγορόπουλος στην θέση του. Ξέρετε καμπούν τη διαφορά λοιπόν. Γιάννης. Με τη μέσα πήγε να κάνει κάτι απίστευτα δύσκολο. Κερδίσει δύο βολές. Πάλι έχει κερδίσει το Αθοβελίδη. Άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος στην Ενίδης. Άστο τη δεύτερη. Τα έβαλε λίγο με τον εαυτό του, λέγω ότι κάποιες κουβέντες έχουν ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Καραγιάννης. Στήλης στη γωνία του για τρεις. Είναι άστοχος από τον τρίτο ελεύθερος. Μακουλίδης και Καραγιάννης δεν κατάφεραν να πάρουν το επιθετικό rebound. Παρακολουθούν να προσπάθησαν. Τελεφώς. Καραγιάννης. Καραγιάννης από το σκύδι απέναντί του. Μερτίδες πάλι δύο του στο match-up. Μέχρι μέσα, περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Είναι εύστοχος. Ανάμεσα σε Μακουλίδη και Κουστήλη. Προσωπική ενέργεια με τέτοια θέλω, θα έλεγε κανείς. Κουστοβελίδης. Και πάλι στους 9 πόντους. 15-24. Έχει διφλέξει ο Σαραγιάννης, δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Η αδοχή περνάει εκτός. Και είναι για την Αμπαλένθια. Έρχεται έμεσα τα κατάφερε. Δεν είδες χέρι με χέρι στον Σαλαγιάννη. Γιάννης, Γρηγορόπουλος. Γρηγορόπουλος τα φύτατα μέχρι μέσα είναι εύστοχος. Γρηγορόπουλος όνομα και πράγμα στη συγκεκριμένη φάση. 17-24, μειώνουν ακόμα περισσότερο οι παίκτες στα Βαλένθια. Σε 7 διαφορά. Κουστήλης, κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε την προσπάθεια.
Σοβελίδης. Πήγανε δύο παίκτες Καραγιάννης και τα της κίνηση στην μπάλα. Χρειαζόταν για έναν από αυτούς. Η μπάλα, η πάσα. Η μπάλα χάθηκε. Ο Τζιτζίδης έχει χρεωθεί με το φάουλ. Έμεινα λίγο άφωνο, δηλαδή, και είναι τρομακτικό το πόσο ψηλά πήρε ο Σαραγιάννης. Τζιτζίδης τον έκοψε. Με φάουλ όμως. Ακολουθώντας τη φάση. Καγιόγλου περνάει στον πάγκο. Θα δίνει στη θέση του. Μία φορά σκεφτόραστη σίγουρα στη ιδιαίτερα. Άσχος την πρώτη, λέει ο Σαραγιάννης. Δύο λεπτά όπως λέει ο Ρεφ, 2 και 6. Έτσι όπως την πολύ ο Σαλαγιάννης, 2 λεπτά λέει ο Ρεφ, 2 και 6 λέω εγώ. Μ' αρέσει πολύ να κάνω τον 6 του. Είναι ο λόγος που έγινε στο κύριο. Anyway, του στείλεις. Θα πάρει ένα σκρίνι από τον Κρυστάλλι. Έχει βρεθεί ελεύθερος το στιγμή, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Ο Γουλάς για 3. Εύστοχος, ενώ το σκέφτηκε λίγο. Στέλνει και πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Όχι, διορθώνω. 17-23, έλεγε μόνο 18-27 το σκόρο και είναι ένα σκριν. Καλαγιάννης στις τρίπλες. Περνάς άλλο παίκι πάνω τώρα. Άρης. Μέχρι μέσα, έστω κόρος θα παίρνει και στον Κρυστάλλι. Μια παρατήρηση ο Κρυστάλλις Κουνίδης με το νούμερο 8 από τον ΡΕΦ. Σε όλους πάει παρατήρηση λίγο δεύτερος ΡΕΦ. Όπως πέταξε την μπάλα, έπιασε την μπάλα. Κάτω το καλάθι πέτυχε η ομάδα του. Τον στείλεις και βρίσκει το φάουλ από τον Σαρμίδη. 20-27 πλέον το σκορ. Ούλας. Στείλεις. Πάλι Ούλας στα 15 δευτερόλεπτα. Σου 3 και πάλι. Και πάλι εύστοχος! Δύο σερί τρίποντα. Λαγιάννης. Σερί τρίποντα από τον ίδιο παίκτη. Είναι ικανά να αλλάξουν τη δυναμική και την ψυχολογία του παιχνιδιού, ειδικά σε ένα παιχνίδι το οποίο έχουν σκοραριστεί, έχουν μπει σε 19 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά, 50 πόντοι και από τις δύο ομάδες, 20-30. Ακόμα φάουλ, τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Bullets χέρια. Μιλάμε στα Instagram, λέει ο Γούλας. Σχετικό rebound από το τύπο του Σαραγιάννη, μάχη Κρυστάλλις. Με το Ροβιμενίδη έχει δοθεί τζάμπολ. Συνήθεια τα αναφορά. Ο Ρόβλος, ολόκληρη φωνάζει κάποιος. Άρης, Ζεμίδης στα 8 δευτερόλεπτα. Σαλαγιάννης, δεν θα πάρει το τρίποντο. Ο Ρόβλος μέχρι μέσα έχει κάνει βήματα, όχι έχει πατήσει την γραμμή. Ένα από τα δύο, το δυνατόν είναι. Θα είχε γίνει μάλλον. Όχι, θα γινόταν, εντάξει. Όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι ο χρόνος ταξιδιώτης. Το διαβεβαιώ. Στήλης, Δούλας. Καραγιάννης υπέρευσε στην εργασία. Τι πήγε να βγάλει ο Κρυστάλλις με τον Καραγιάννη. Ο Καραγιάννης θα βγάλει την μπάλα εκτός και θα περάσει μαζί με αυτήν εκτός. Ευχαριστώ. Καραγιάννης τώρα 30 δευτερόλεπτα έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι τεχνικά γηπεδούχοι. Στην Λίσσα Γιγορόπουλος. Μόλις μέχρι μέσα ο Σαραγιάννης ξαναπήρε στα 9 δευτερόλεπτα. Φύζικα το παιχνίδι. Εδώ θα ρετρίβει το Ξεμίδης μετά από μια τρίπλα. Έχω το συζητήριο για πέναν δίδυο. Είναι άσταχος. Επιθετικό ριμπάτ του Γιγορόπουλο. Είναι ακόμα 9 δευτερόλεπτα. Όλα για την Αμπαλένδια. Σούτ για 3 Σαραγιάννης έχει βγει ελεύθερος. Είναι άσταχος Γουλάς το ριμπάτ 3 δευτερόλεπτα. Του στείλεις. Πέρα δεν βλέπουμε αυτό. Αυτό του λέει νομίζω και ο Ρεφ. 20-30 λοιπόν τελικό σκορ που έχουμε μετά το πρώτο μισθό. Έχουν δείξει καλύτερα δείγματα γραφής στο δεύτερο δεκάλεπτο από ό,τι στο πρώτο η παίκτη στα Μπαλένθια. Υπολείπονται 10 πόντων. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά δεδομένου του γεγονότος ότι το σκορ είναι χαμηλό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ένταξη του δεύτερου μισού. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΒΑΟ. 20-30 το σκορ που έχουμε μετά το πρώτο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος στην επόμενη δεύτερη μισό. Την πρώτη κατοχή για την οποία είναι για τους Air Bowlers. Γούλας για 3. Δεν μπορεί να συνεχίσει το καλό σερί των τριπών. 2 σερί που έχει το
τέλος της δεύτερης περίοδου. Παρ' όλα αυτά είχαμε και παραμένει για τους Ρουβόλους. Ήταν το θετικό rebound του Καραγιάννης, έχει κλειστεί από δύο. Πόδι. Από... Παίκτη ο Βαλένθια. Σίλης. Καραγιάννης. Πάλι με στήριξη κατ' την πάσα. Τον Καραγιάννης, 8 δευτερόλεπτα. Για τρεις, κουλαστές το πάλι πάλι. Κάνει μια πάσα στον Καραγιάννης για τρεις στα δύο δευτερόλεπτα. Εύστοχος! Για μία ακόμα φορά, πάρα πολύ γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας από τους Bowlers και επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα, συγκεκριμένα στα τελευταία 2 με 3. Σαραγιάννης, κύριε χέρι με χέρι τον Μνίδης για 3, θέλει να απαντήσει και είναι εύστοχος για 2 όμως. Και ο Ρεφ, ήταν δίπλα. Ενθουσιάστηκε λίγο παραπάνω το νόμιζο της 3 και τώρα παίρνουμε λίγο αυτό το πολύχος. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό, Καραγιάννης. Ένα jump shoot του Φίλης από το ύψος του Ελευθέρου Μπολόν είχε βρεθεί ελεύθερος με κάποιο τρόπο και το εκμεταλλεύτηκε. Στο πηδίο, για το μελέτη. Ένα σερί 5-0-0-5. Σε μπόλο, Καραγιάννης. Για 3, έχει γλυκαθεί αλλά είναι άστοχος. Καραγιάννης. Κάνε μια προσπίση, θα δώσει ωραία πάση στον Καραγιάννη, θα την αφήσει και καλά δίνει μετά την πάση του Βελίδη. Καραγιάννης. Ξεκινήστε λέει, θα μαζί με κάτι άλλο. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για τον Βαλένθια. Για τρεις είναι άστοχος έρμπολ. Ο Αρισιλίδης υπάρχει θετικό rebound. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι ο Γιώργος. Να ματώσει το επίθετο. Καραγιάννης. Κούλας. Καραγιάννης. Ένα σκρίνο από τον Κουστάλια που είχε προχωρηθεί. Λούς για τρεις Κουστάλια με μεγάλη καμπύλη. Εύστοχος! Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει και ακούστε. Καραγιάννης, time out με την καλέση στεσμένα. Η ομάδα της Αμπαλένθια 22-40. 2-10 διορθώνω. Το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. Λίγο πριν έχουν τα πρώτα 2,5 γνωστικά λεπτά. Θυμίζει αθηναϊκό τηλέφωνο. 2-10. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Χρυσό του Πάου. 7-41. Απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 22-40 το σκορ λοιπόν. Για να δούμε αν μπορούν να ανακάμψουν το παιδί στο Βαλένθια. Στο Λαγιάννης, στο χέρι με χέρι του Καγιόγλου. Στον Μίλς ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Λαγιάννης. Το rebound. Φίλης. Φίλης, Γούλα. Η απέναντι του Τερνίδη βρίσκεται καλή άμυνα. Τερνίδη. Καλή άμυνα και αυτό της Τερνίδης. Αυτό της Τερνίδης. Με τη μέσα είναι άσχος πάρα πολύ ψηλά Καραγιάννης. Θα πάρει την επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχοντας χρησιμοποιηθεί από τρεις παίκτες, τρεις αντιπάλους. Καραγιάννης. Ένας είναι εδώ. Ένας jump shoot είναι άσχος. Θα πληθεί και το επιθετικό rebound δεν κατάφερε. Γιάννης. Έχει μέσα δύο βολές θα μετρήσει το καλάθι αν έμπαινε στον Αρχιμενίδη. Στο βλήγιο.
Ο Καραγιάννης είναι έφυγος. Καραγιάννης. Προτέσει εγώ το σουβλίκιο Βενεδίδου. Γιόγλου. Για τρεις εγώ το τροπή ελεύθερος. Είναι άνθρωπος Κατζιούδης. Κρατεί την πάλα του Σοβελίδης, την έσβρωξε πάνω από τον Καραγιάννης. Δεν κατάφερε να γραφώσει. Πάρει τώρα την μπάλα. 18 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Τη σκαρτή πάσα, υπό ασφυκτική πίεση πάσα που έβγαλε ο Καραγιάννης από τον Σοβελίδη πάλα του Ιταλής. Μέσα κόπηκε. Φάουλ Καγιόγλου. Πήγε να κάνει το φάουλ που στείλει. Αντιαθλητικό έχει δώσει. Ωραία. Διευθυντικό φάουλ λοιπόν που έχει στείλει από 10 χρόνια σε ευρωπαϊκά παρκή. Αυτό δεν θα θεωρούνταν διευθυντικό, αλλά έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Έχουν αλλάξει την νοοτροπία, το mindset σε τέτοια φάουλ που γίνονται. Λοιπόν, αφηρίζονται με αυτόν τον τρόπο εθνιδιασμοί, υπερχόμενοι. Θα γι' όλους στις βολές λοιπόν. Ο Ζάρης έχει περάσει. Στον πάγκο έχουν προσκυνήσει. Άσκο την προβλή ο Καγιόγλου. Μόνο το αυλό. Μακουλίδης στη θέση του Κρυστάλλι. Άσκο στη δεύτερη, μέσα στις δύο, αλλά... Καλική παραμένει. Και την Αμπαλένθια. Μόνο μπροστά, μόνο μπροστά. Είναι μπροστά λέει ο Ρεφ στον Ιωταννίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να επαναφέρει. 22-44 double score στον Ιωταννίδη, όσο αποχωρεί από το γήπεδο Κρυστάλλις. Στην πειρά άμα ξανάρχισε λίγο, Καραγιάννης. Και δύο στο φάλο από τον Μακουλίδη. Τώρα 6 και 7 είναι οι παίκτες για Airballers και Αμπαλένθια αντίστοιχα. Είχαν ξεκινήσει ως 7-6. Ήρθε ο Τσαμπουρίδης. Τον Παλέφη ο οποίος θα δώσει ένα σκρίνι στον Σαλαγιάννη, παίρνει το τρίποντο, αυτός είναι εύστοχος! Έχοντας εξουδετερωθεί με τους Στήλης ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα. Μέσα τα τσιχίδησα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, θα κερδίσει το φάουλ. Επαναφέρεται. Σπίκετ να σου πετύχει, κυρίες και κύριοι. Έφερε στην πρώτη μπρος. Κάνει 15 δευτερόλεπτα. Το πολύ μέσα φέρνει το Μακουλίδη. Με ένα από το Αρχιονίδη. Ο Ρόπουλο είναι και αυτό ο άνθρωπο από το επιθετικό rebound. Ο Μακουλίδη και ο Καραγιάννη πήραν το αρχικό. Στον δεύτερο χρεώθηκε. Ο Τίλη πήρε να τρέξει. Ο Καραγιάννη έχει ζητήσει την μπάλα. Κοιτάξτε πώ τη ζήτησε. Έχουν δοθεί μέσα στην καρδιά τη αντίπαλη συνεχέτα. Βήματα τα οποία έχει δοθεί ο Γούλας. Στον πάγκο. Γιώργος που μείνει στη θέση του. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Κατή πάσα τον Γιώργο. Έχει περάσει δύο αντιπάλους. Να τον πιο τάρκη πριν μείνει. Να μείνει στην άστοχος. Επιθετικό ρυμπάν του Γιώργου. Είναι άστοχος και αυτός. Ο Γιάννης. Το πληρώνει. Το αμυντικό. Στήλης. Στήλης. Καλό Γιάννης. Στήλης που πήρε. Για τρεις, είναι έφτομος και πάλι! 25-48! Καραγιάννης. Καραγιάννης για τρεις, εγώ το σημαίνω ότι είναι το με τα φλό από τη γωνία, είναι άστοχος! Βούλας. Ρίξαμε τον Κουστίδη, θα να πάρει.
πάλι με στήλεις. Γιάννης με γίνοντας από το σπίτι του για το Σογούλας. Δείξτε το δυσκύριο που θα πάρει μέχρι μέσα ο Γιάννης. Θα κερδίσει το φάουλ από το Σαπουρίδη. Καλά με τον Καραγιάννη. Θα εκτελέσει τις βολές, να γυρίσει η ενδεκτική αλλαγή. Ο Σάλης έχει επανέλθει στο κήπεδο. Στο Βαλίδης προαναγγείλει αλλαγή, σπάνοντας από τον πάγκο. Το μέσο του. Getting himself out of the bench. Στα ελληνικά δεν βγάζει πολύ νόημα. Ο Γιάννης είναι άνθρωπος στην πρώτη. Εδώ στη δεύτερη, 25-49, στους 24 πόντους για διαφορά, για να δούμε. Τώρα θα ζητήσει η αλλαγή Ρογιάννης. Είναι στο κεφάλι του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Χρυσάρις θα περάσει στη θέση του. Ποιος επίσης έχει χτυπήσει τον κόμμα. Καθώς και ο Γκουστίδης. Στον πάγκο μου, τον Ρογιάννη. Χρυσοφελίδης. Τώρα δεν πάρει την μπάλα. Στο Ρογιάννης, το Βελίδης και Κρυστάλης. Έχω περάσει εντός. Γιάννης, Flexion, δεν καταφέρει να κρυφίσει την μπάλα του Βελίδης. Χάρης. Γρηγορόπλος, για τρεις. Είναι άσχημος να το βρεθεί ελεύθερος. Έτσι, έτσι να γράμμα, υπάρχει χαρούμπαλο μάλλον ο Βελίδης. Το φακό του κινητού στο κεφάλι του Βελίδης. Ούλα σου για τρεις, έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άσχημος. Το βάθο του αντιπεριγωμένος. Στο Γιάννης το παραφέρει. Έχει με τον Άρη, κατεβάσει. Στο Γιάννης, ο Ρόπλος, καλά πάσα James, ο Μπορίδης, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Ούτας θα πάει, πήγε. Σαν νίντζα εκεί πέρα ο Γιώργος Πενίδης, δεν κατάφερε να πάρει την κατοχή. Θα το περάσει αυτός και είναι εκεί πάλι για τους μάτους. Στο Βελίδης. Κίδης. Γούλας. Και πάλι ο Μιλούς θα πάρει στο για τρεις. Άστοχος. Τώρα υπάρχει το Ρόμπλο. Άστοχος. Γιάννη. Κόλος του Μελίδης προηγουμένως. Δεν θα πάρει τώρα την μπάλα του. Πάνω ο Καλαγιάννης. Στο δεύτερο δευτερόλεπτο. Αριστεί για τρεις πράγματι. Τώρα και είναι άστοχος. 28-49. Στο Μελίδης. Μέσα ανάμεσα σε τρεις παίκτες ότι της γίνεις είναι άστοχος. Ο Ρόπλος στο rebound. Δεν κατάφερε την μπάλα. Δεν ανήκρεψε το γεγονός. Είχαμε εκεί το να πουλείται στη γωνία. Τελευταίο δίδυνο στις τρεις περιόδους. Της γίνεις πια δύο πατώντας. Είναι άστοχος. Άρης, κατεβάσει, περνάει ένας από δύο παίκτες ταχύτατα μέχρι μέσα πέραν της Κρυστάλλη, ο οποίος βρώνει την μπάλα, θα τρέξει, είναι πιο γρήγορος ο Ζαλεγιάννης από τον Χρυσοβελίδη. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ωραία πάσα, είναι άστοχος όμως ο Ζαλεγιάννης. Σε πάρτι επιθετικό rebound, ήδη θα γυρίσει, είναι άστοχος. Χρυσοβελίδης, Χρυσοβελίδη, Πούλας. Θα βγάλει πάσα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όπως ο... Στο Κρυστάλλι, Γρηγορόπλος, μια μακρινή πάσα, ταχύτατα μέχρι μέσα, είναι εύστοχος τελικά! Βάλουμε την άμυνα, λέει ο Λοποντοπάγκο. 30-49 λοιπόν από το 25-49, έχουμε ένα σερί 5-0. Έχει στα Παλένθια, Γούλας. Θα κάνουμε το πάσα, λέει ο Λοποντοπάγκο, θα γυρίσει. Ο Γούλας θα κερδίσει φάουλ με δύο βολές που έχει πληρωθεί τον Άρη Μενίδη. Δεν λέει το φάουλ που να γίνει χαμηλά.
από την πρώτη κουτούλα. Έτσι όπως η δεύτερη πέραμε στο χρόνο του forward. Ο Νερμπόλερς, ο Γιάννης. Βγάλω με την άμυνα πάνω, μιλάτε, φωνάζει. Κάποιος με την κοστή από τον πάγκο. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα Γρηγορόπουλος, ασφυκτική πίεση στην άμυνα. Συνεχίζοντας τον Νερμπόλερς. Γρηγορόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, θα σκίνα τα μόνος του είναι. Έτσι έτρωσε το χέρι με το σμπέκι του προηγουμένου, παρά το γεγονός ότι το καλάθι δεν μπήκε. 32-50, 10 χρόνια όλα για τους Μπόλερς. Ο Ρόμπος πήγε να κλέψει. Ούλας βγήκε από το μισό. Άρεξε πάρα πολύ το μύρι. Γύρις άλλες στο δύο. Για 3 πίσω. Μετά από ένα step back, ένα κάτι κάτι. Ήταν πρόθεσμο. Πρέπει να πάρει την μπάλα σε αυτό το επίπεδο. 32-50 λοιπόν, 18 πόντους η διαφορά. Πρέπει μετά την συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Το γρήγορο passing και το αποτελεσματικό passing ενίοτε τον Air Ballers. Εξακολουθεί να κυριαρχεί στο επιθετικό του παιχνίδι και να αποδίδει καρπούς είτε με τίποτα είτε με τρίποτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν το του Βάου 32-50. Τα 3 πρώτα αγωνιστικά δεκάλεπτα, ο Λαγιάννης πήρε την κατοχή. Την κατοχή είναι στα μπαλέφια προφανώς με τον Γρηγορόπουλο. Τον Γιόγλου, έχει δύο συμπεράσει στο παρκέσιο για 3. Άστοχος, θα βρεθεί αμυγός ελεύθερος. Ο Άρης σε ένα jump shot, θα βρεθεί στο ελευθερό βολό μετά από επιθετικό rebound. Ο Σαμπορίδης, άστοχος και αυτός, ο Στήλης. Ο Λαγιάννης, Κούλας. Γιάννης μέχρι μέσα θα τελείς το φάουλ από το παιδί με δύο βολές. Πάνω στο χέρι αυτός. Πάνω στο Σαντέντεμαν. Άνθρωπος στην πρώτη βολή γραμμένος. Δεύτερη, 32-51. Καλόπουλος. Και από δύο παίκτες, καστή πάσα υπέρεξε στο Σαραγιάννη. Θα αφήσει την μπάλα στο κεφάλι αυτός να μπάλα στο κεφάλι. Κούλας. Περάσει από το Κούλα και είναι πάρα πολύ ψηλά ο Κούλος. Για να δώσει την μπάλα στο κεφάλι του Σαραγιάννη, ο οποίος πιέζει υπερβολικά του Σαραγιάννη. Ανάμεσα από δύο ο Καραγιάννης. Ανάμεσα από δύο και ο Κρυστάλης είναι άστοχος. Να μην επισπίσει ο Καραγιάννης. Είναι και εκεί για το επιθετικό rebound. Κόβει και ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Μου στείλεις ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ούλας θα κλέψει την μπάλα. Ανήγρυψε και θέλει να τρέξει ο Σαραγιάννης. Κλέψει από δύο. Θα αφήσει την μπάλα στον Άρη, ο οποίος θα αφήσει με τη σειρά την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι. 36-51 στους 15 διαφορά, 8-31, για να δούμε τι έχουνε. Αν δεν κάτω, η Αμπαλένθια θα κλέψει την μπάλα, θα συγκρατήσει, θα κοπεί αυτό το παιχνίδι. Άρης, τι πληθωρικό παιχνίδι είναι αυτό. Πρέπει να τρέχω εντός εισαγωγικών για να καλύψω τα πάντα. Δεν με πειράζει το παιχνίδι, είναι πολύ ωραίο. Δεν με πειράζει κάθε άλλο. Στο 3 είναι άνθρωπος ο Γρηγορόπουλος. Πάρα πολύ ψηλά ο Καραγιάννης. Ο μαζεύει το rebound. Πήγε και για αυτό το κλέψιμο. Ο Άρης Βενίδης είναι τρομακτικά κοντά Γούλας. Θα πετάξει την μπάλα. Ο Κρυστάλης βγήκε το Don't Press σε πρώτη φάση. Αλλά έχει κάνει βήματα ο Κρυστάλης. Βγήκε η άμυνα για την Αμπαλένθια. By the way, τι ονοματάρα είναι αυτή έτσι η Αμπαλένθια. Και Air Ballers. Με σκητάκι. Όχι μόνο στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα είναι μοναδικά πραγματικά. Στην για 3! Έχοντας βρεθεί ελεύθερος Άρης Πιπενίδης, εύστοχος! 39-51! Στους 12 και φορά πέφτει ακόμα περισσότερο! Γιάννης, θέλω να μιλήσω στον Τιγκίδη. Το στήλης, είναι μα λέει, χαρακτηριστικά κάνει τη χειρονομία. Θα μιλήσω στον Τιγκίδη και πάλι. Ανεβαίνει για να δώσει ένα σκρίνο. Ο Σάλης μπαίνει μέχρι μέσα, μιλάς με άνθρωπος. Αμυντικό rebound,
γραφώνει και σιγουρεύει την μπάλα ο Αντιμονίδη. Γιώργος θα συμμετρήσει. Πέρασε το κέντρο Ρέα Αντιμονίδη στην αρχεία. Ο Γιάννης ηρέμησε, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Ρόπλος τώρα που πάσχει και πάλι σαν Γιάννης. Σε νέα δευτερόλεπτα μέχρι μέσα ένα ράνι φλότερ μου κάνει στερό. Πέρασε το κρυστάλι, είναι έστοχος. Time out που έχουν καλέσει. Μένα οι Airballers. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζουνε. Και ακούστε πιο σημαντικά ενδεχομένως. Παίκτες της Αμπαλένθια 41-51, η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Κάποιος έχει καλέσει την Αγγελική Νικολούλη στο Τβάο, καθώς υπάρχει φως στο τούνελ των παίκτων της Αμπαλένθια. 7-30, 7-20 διορθώνω για το τέλος της τέταρτης περίοδου, αυτό που έλεγα προηγουμένως, το 2-3 με μπερδεύει. 1-0 ταυματικά στην περίοδο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Τβάο, πρώτη για το σύμπρο, το time out είναι Super Bowlers. Ένα ακόμα τον πρέσβη θα διασπαστεί, πάει μέχρι μέσα ο Καραγιάννης, αφήσει την πάρα στο καλάθι για τον πρώτο παιδό στο Αντιμίδης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης πήγε να βγάλει μια μακρινή πάσα, θα συγκρατήσει ο Γρηγορόπουλος. Υπάρχει παράβαση, θα δει στην πλάγια γραμμή. Δεν την προσπίσει, θέλει να κάνει. Και που έκανε. Κούρασε την επαναφορά, ένα ακόμα ζώο πρέσβη, σιγά μη δεν υπήρχε. Και στην Αμπαλένθια, θα τον κυνηγήσει. Ο Καραγιάννης τον πιέζει, έχει ανέβει και ο Άρης. Στα 19 δευτερόλεπτα, 17, θα συγκρατήσει, όχι τελικά. Ο Μουστίλης πάει μόνο στο παιδί μέσα, ο Καραγιάννης είναι άστοχος. Ήρθε και ο Καραγιάννης δίπλα του. Δεν το έχω δει, και ο Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης έχει κλειστεί. Μουστίλης. Στην κύριε μου φωνάζει τον Βάγκο Μαχλίδης. Γκούλας. Κίδης, πήγε να κλέψει ο Σαλογιάννης και κατάφερε. Δεν ολοκλήρωσε. Δύο δευτερόλεπτα του στείλεις πίσω από ένα σκριν. Σου για τρεις μέσα! Απίστευτος του στείλεις. Κρύο αίμα, 41-56. Παρά το γεγονός ότι πήγε ο Κρυστάλης. Ψηλότερος αντίπαλος πάνω του πίσω από το σκριν που δέχτηκε. Σαλογιάννης. Καλόπλος. Φάουλ για δύο βολές. Από το κρυστάλι. Το Λιόγλου μετά τις βολές λέει για την αλλαγή. Σοβαλίδης εντράστησε στο κρυστάλι ο οποίος έκανε το τελευταίο φάουλ. Άσος μικρός βολές. Καραγιάννης rebound. Δεν πήρε. Ο Λίβης θα πάρει τώρα δεύτερη είναι έτοιμος να περάσει το παρκέ. Την πρώτη ευκαιρία Καραγιάννης. Κούλας. Μέσα είναι άστοχος. Σε Λίβης και ο Καραγιάννης θα πάρει το σκο τελικά. Φίλης. Γιάννης, 4 δευτερόλεπτα, σου πια 3 θα το πάρει απέναντι. Ο Σαφουρίδη είναι άστοχος. Ο Γιάννης, το rebound του Άρης. Ο Γιάννης, για 3 βολές και τον Άρη. Το φάουλ που κέρδισε από τον Στήλης. Ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει περάσει καθόλου στο πάγκο. Ή αν έχει περάσει, θα είναι για πολύ λίγο. Να πετάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Ο Γιωρόπλος θα περάσει στον πάγκο, καλιά όλους θέση του. Ο Σαφουρίδης στον πάγκο. Πρώτη βολή. Η Άντε μια φαντάει μνήμη μου που προηγουμένως που κύρισε το πολύ ωραίο τραγούδι στο Κάλλη. Τι σχετικό. Σε έχω δει κάπου, σε ξέρω, πολύ ωραία. Άστοχος δεύτερη βολή. Ο Αξιμενίδης. Μην βιάζεστε να μπείτε, λέει χαρακτηριστικά ωραία. Για παίξτε μην βιάζεστε, ξαναλέει. Άστοχος δεύτερη βολή. Αξιμενίδης. Είναι πίσω από τον Ραγιάννη Γκούλας, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα.
έχει ελεύθερα τρίποντα. Είναι κάποιο περιοριστικά. 2-4 δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες στην Παλαιστία. Το τελευταίο που είχαν ήταν το 3 στο χώρο με τον μπλο. Πήγε το ποιοτικό rebound στο μάτι του Ο Άρης δεν έκανε το φάουλ στον Βούλα, ο οποίος πήρε το rebound. Εκεί δεν θα γίνει φάουλ από τον Λαγιάννη στον Κουστίλη. Φάουλ που σημαίνει πολλές. Διορθώνω, 3-4 αυτοματικά. Προηγουμένως είπα ότι πέφτει σαν Μπαλένθια έχουν συμπληρώσει. Διορθώνω. Οι Μπόλερς έχουν συμπληρώσει αυτοματικά. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Πέφτει σαν Μπαλένθια, λίγο μπλάθος. Γιάννης. Γιάννης. Όχι. Πράγματι. Με την φυσικό φαουλ έχει δοθεί, αλλαγή κατοχή. Σαραγιάννη. Σαραγιάννη προηγούμενο. Σαραγιάννη τώρα. Παρέα σκύνη στο Μπουρίδη. Σκέφτηκε ο Γουστίνης πάνω του. Κάτι πάσα στην κίνηση του Τερνίδη. Σπαγγεία τον Άπτολο. Κόπηκε. Θα συγκρατήσει στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέση. Θα κοπεί, αλλά με φάρο αυτή τη φορά. Δεν θα κοπεί βασικά. Έκανε το σουτ. Αλλά έφυγε από τα χέρια του. Θα βρει αντίσταση και θα κερδίσει φάουλ καλύτερα. Παίζουν και με το χρόνο εδώ και πολύ πολύ ωραία οι αριμπόλερες. Γιάννης με το Βούλα. Θα κερδίσει καλάθι και φάουλ. Χεριά στην καρδιά. Σαν Μπαλένθια. Με φιλότιμες προσπάθειες και κάνει ακόμα για να επανέλθει να κάνει το comeback. Έμεσο τρίποντο από τον φιλό των Μπόλερ. Στον Μπουρίδη. Γιόμπλου. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Βούλα. Έχουμε πει τη βουλέτα των ελεύθερων βολών. Ιδιαίτερα φυσικά το παιχνίδι και ακόμα πιο ιδιαίτερα στη τέταρτη περίοδο. Ο Μπουρίδης περνάει στη θέση του Βούλα. Στον Μπουρίδη στις βολές. Έστοχος, στην πρώτη, το αυτό έτσι λέμε. Στην δεύτερη, Σκύβης. Σκύβης θα κλειστεί από δύο, θα βγάλει την πάση στο Καριζάνη. Καριζάνης θα κερδίσει το φάουλ από τον Δεογιόγλου, που είναι επισκοπού, έχω την εντύπωση. Τέταρτο το δικό του, όπως λέει η γραμματεία. Καριάννης στις βολές. Σχεδόν πολύ δυστυχία στο βάο, έγινε ASMR η φάση μας. Έστω στον πρώτο Καριάννης. Καλά, μπήκε και μπήκε στη δεύτερη. Καριάννης. Δευτερόλεπτος, 13 πόντους τηλεφόρας Καριάννης.
μετά από την αποτροπή θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Θα ζητήσει το rebound. Τον Γιάννης. Βοηθήστε φανάζει κάποιος παίκτης του. Τον Γιάννης. Ζητήσεις μέχρι μέσα, κόπηκε. Θα χάσει την μπάλα. Τον Άρη ο οποίος προσθεί την μπάλα, θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή ο Γιάννης. Δίνοντας το Σαββουρίδη και τόσο την άφησε στο καλάθι. Αφήνοντας τη μάνα στο καλάθι. Είπαμε που είναι στο τάση αόριστο, εκεί. Ο Στήλη πήγε να κάνει το φάουλ όσο πριν της δόθηκε. Ο Γιάννης. 18 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Ο Γιάννης δίνει την μπάλα στο παρκέ. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Και ο Κρόσης μέσα του χέρι στην εαυτό μου. Μπορείς να πει κάποιος. Είναι αρκετά πειραγμένος, anyway. 51-62 τελικό σκορ. Δραματικό zoom in. Στην δεύτερη περίοδο εγκαθίδρυσαν έπειτα από time out ένα σύστημα εκτελικό κατά το οποίο προχωρούσαν πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα οι airballers του Ζήκια σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατάφεραν να διωγγώσουν τη διαφορά. Η διαφορά έχει φτάσει ακόμα και στους 24 πόντους στο 25-49. Κάπου εδώ πέρα στην πρώτη τη συγκεκριμένη μετάδοση δεν κατάφεραν οι Αμπαλένθια παρά τις πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες τους να ανακάμψουν. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Όλα αυτά είναι πολύ κλεισέ, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.